Οργισμένοι διαδηλωτές με την αμφιλεγόμενη επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο γκρεμίζουν το άγαλμα του Ούγκο Τσάβες που δεσπόζει σε κεντρική πλατεία στην πόλη Κόρο της Βενεζουέλας. Στη συνέχεια δένουν το κεφάλι του εκλειπώντος αριστερού προέδρου σε μηχανή και το βεβηλώνουν κάτω από τις επιδοκιμασίες των παρευρισκομένων. Η επόμενη ημέρα των εκλογών βυθίζει τη Βενεζουέλα στο χάος και τη βία. Χιλιάδες διαδηλωτές κατακλείζουν τους δρόμους και καταγγέλουν καλπονοθεία. Βάζουν φωτιά σε κάδους, ρίχνουν βόμβες μολότοφ, σπάνε μαγαζιά και προχωρούν σε λαϊλασίες. Η αστυνομία πνίγει το Καράκα στα δακρυγόνα. Από τα βία επεισόδια, ένας διαδηλωτής σκοτώνεται. Χιλιάδες διαδηλωτές κάνουν πορεία με μηχανές στα κέντρα μεγάλων πόλεων. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Ο Μαδούρο διατείνεται πως νίκησε πανηγυρικά με ποσοστό 51,2% παρά το γεγονός ότι όλες οι δημοσκοπήσεις του έδιναν 30%. Quienes hizo este plan es la extrema derecha, esta extrema derecha, que gritó fraude desde 15 días antes de las elecciones. Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται πως έχει στοιχεία που αποδεικνύουν την εκτεταμένη νοθεία. Emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73,3%. Τα αποτελέσματα αμφισβητούνται ακόμη και από χώρες της Λατινικής Αμερικής, με το Μαδούρο να αποσύρει το διπλωματικό προσωπικό της Βενεζουέλας από 7. Για απάτη κατηγορεί ευθέως στο Μαδούρο ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι. Llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro, no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Αύριο συνεδριάζει εκτάκτος ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών υπό το φόβο η μεγαλύτερη σε πετρελαϊκά αποθέματα χώρα στον κόσμο να βυθιστεί στην αναρχία, την ώρα που το Περού διατάσσει τους διπλωμάτες του να εγκαταλείψουν τη Βενεζουέλα εντός 72 ώρων.